Σε συντονισμένες κινήσεις θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι των μεταλλείων δια των σωματείων τους μετά την ανακοίνωση της Eldorado Gold για αναστολή εργασιών σε περίπτωση που δεν πάρουν τις πολυπόθητες αδειοδοτήσεις. Οι πρόεδροι των σωματείων έκαναν λόγο για εμπεγμό από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό το περιμέναμε. Θεωρούμε πως η κυβέρνηση είναι εξαιρετική απέναντι στην επένδυση. Δεν θέλει πραγματικά να λύσει το πρόβλημα. Πετάει το μπαλάκι και γενικότερες ιστορίες για το περιβάλλον και καμία πραγματικά συγκεκριμένη αιτία που να μπορεί να στέκει ως προς το δημόσιο συμφέρον που λέει, ως προς το, για το περιβάλλον ή για την νομιμότητα. Έχουν καταρρευτεί όλα αυτά και αυτή τη στιγμή κρύβεται και προσπαθεί εντέχνως να δημιουργήσει πρόβλημα να τον επενδυτή να φύγει. Για τους ίδιους τους εργαζόμενους δεν τίθεται θέμα ελλείψεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους περιβαλλοντικούς όρους. Και παρά τις δυσάρεστες εξελίξεις, τα σωματεία τους μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να αποσπάσουν διαβεβαιώσεις για συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη. Αυτό το οποίο εμείς παίρνουμε είναι κάτι μισόλογα, ότι να οι τελευταίες λεπτομέρειες, κάποια τελευταία τεχνικά θέματα, κάποιες νομοθετήσεις που περιμένουμε από εδώ και από εκεί. Τίποτα ξεκάθαρο. Είναι κάτι που και εμείς το φωνάζαμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Ότι αν δεν έχουμε στα χέρια μας τις άδειες λειτουργίες των εργοστασίων μας, δεν έχουμε στην ουσία αντικείμενο εργασίας. Γι' αυτό το λόγο, τις τελευταίες 4 εβδομάδες, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, κάναμε διαδικτυακές επισκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με σκοπό να δούμε τι γίνεται, πώς προχωράει η διαδότηση, τι κολλήματα έχει, για ποιο λόγο δεν προχωράει, για ποιο λόγο δεν δίνονται οι άδειες. Αυτό το οποίο είχαμε ήταν μόνο καθησυχαστικές κουβέντες. Ότι όλα θα γίνουν, από το εβδομάδα σε εβδομάδα υπογράφεται. Πιέζαμε ότι λέγαμε ότι ο χρόνος μας πιέζει, ότι σε λίγο γνωρίζουμε ότι έχουμε και εμείς οι ίδιοι, ότι δεν θα έχουμε πού να δουλέψουμε και τι να κάνουμε. Δεν εισακουστήκαμε. Ακόμα και την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, πήραμε υπόσχεση ότι θα έχουμε κάποια απόφαση του Υπουργείου σήμερα-αύριο. Λόγω του ότι δεν θα θέλανε να, για κάποια κολλήματα δικά τους να μας δώσουν την άδεια λειτουργίας στην Ολυμπιάδα την Πέμπτη και την Παρασκευή που βρισκόμασταν κάτω. Με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Κατά πολλούς η εξέλιξη ήταν διαφαινόμενη το τελευταίο διάστημα, ωστόσο τα περιθώρια για τους δύο και πλέον χιλιάδες απασχολούμενους στην επένδυση είναι πολύ μικρά όσον αφορά το εργασιακό τους μέλλον. Δυστυχώς θα απολυθούν. Και θα έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση 2.200 εργαζόμενους στο Ταμείο Ανεργίας. Και μάλιστα βλέπω δεν καίγονται και πολύ το αν θα γίνουν ακόμα 2.200 εργαζόμενοι επιπλέον στο Ταμείο Ανεργίας. Δεν τους πολυνιάζει και πολύ. Και γι' αυτό πήραν και αυτή την απόφαση και έχουν πάρει ήδη προπολού αυτή την απόφαση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν δεν αλλάξει κάτι ραγδαία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, θα μείνουμε χωρίς δουλειά στον δρόμο. Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Νίκου Καρανίκα για την Eldorado Gold. Καλύτερα να πάει στα τσατζίδια αυτός και οι όμοιοι του. Και πολύ σύντομα θα πάνε. Αν μπαίνουμε σε δικασία να σχολιάζουμε δηλώσεις του κυρίου Καρανίκα, δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο.